Το να σε εκβιάζουν είναι τρομακτικό, είναι μη διαχειρίσιμο, είναι αναλόγως και το χαρακτήρα σίγουρα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τη λέξη βία, ότι είναι βία, αλλά είναι βία, γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τίποτα. Στο διαδίκτυο ο κίνδυνος δεν είναι ποτέ ορατός και το γεγονός ότι όταν θα καταλάβω ότι έχει συμβεί κάτι κακό, κάποια εγκληματική ενέργεια σε βάρος μέσω διαδικτύου, είμαι ήδη θύμα. Η Μαρία, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της σε αυτή τη συνέντευξη, έπεσε θύμα smishing. Ανοίγω το κινητό μου και βλέπω ότι έχω στείλει σε 10-15 ας πούμε άτομα, εκ των οποίων είναι ένας αυτός, από αυτούς ήταν ο πατέρας μου, ο νονός μου, θείοι, που δεν φαίνεται κάπου, εκτός από το κοινό όνομα τεπώνυμο, δεν φαίνεται κάπου ότι εγώ έχω κάποια συγγένεια με αυτούς και έχουν σταλεί φωτογραφίες μου γυμνές, που έχω από συνομιλία με τον πρώην μου πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει και τώρα στο κινητό μου, σε συνομιλία που έχω να μιλήσω εγώ με αυτό το παιδί 1 χρόνο και να έψαξε φωτογραφίες που έχω από παλιά, δηλαδή από στο εξής είχα τα μισά τατουάζ. Δηλαδή, είναι παλιές, ας πούμε, αυτές τις φωτογραφίες. Το smishing είναι ένας όρος που προκύπτει από τις λέξεις SMS και phishing. Πρόκειται για ηλεκτρονικό ψάρεμα, δηλαδή απόπειρα εξαπάτησης, που δεν γίνεται όμως πλέον μέσω mail όπως συνηθιζόταν, αλλά μέσω μηνύματος κειμένου στο κινητό. Τα περιστατικά smishing που καταγγέλθηκαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στη χώρα μας τριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο. Ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, Βασίλης Παπακώστας, μας εξήγησε πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Είναι ουσιαστικά, το πρώτο βήμα είναι η αποστολή του μηνύματος. Στη συνέχεια δίνει κάποιες οδηγίες, τι να κάνεις, είτε να πληκτρολογήσεις κάπου τον κωδικό που ήρθε, γιατί είναι το μόνο βήμα που το απομένει, προκειμένου να μπει στο λογαριασμό σου, είτε να ακολουθήσεις ένα σύνδεσμο που σου στέλνει, προκειμένου από εκεί να ξεκινήσεις και να πάρει τα credentials, τους κωδικούς εισόδου. Μία απόπειρα smishing συνήθως έχει στόχο την κλοπή χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό ή την κλοπή της διαδικτυακής ταυτότητας του θύματος. Στην περίπτωση της Μαρίας, ο hacker είχε στόχο να πάρει τον έλεγχο του λογαριασμού της στο Facebook. Προσποιούμενος πως είναι ένας φίλος της, το κατάφερε. Ακριβώς επειδή τον είχε χακάρει και εκείνον. Η κατάσταση όλη αυτή ξεκίνησε επειδή ένας άνθρωπος που γνωρίζω, αναφέρω ότι το γνωρίζω επειδή έχω επαφή, δηλαδή δεν είναι κάποιος άγνωστος, μου έστειλε ένα μήνυμα στο προφίλ μου στο Instagram. Μου ζήτησε το κινητό μου, τον αριθμό μου, γιατί έχει κολλήσει με ένα παιχνίδι στο Messenger, στο Facebook. Και εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα, επειδή δεν σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, ήταν να του πω φοβάμαι γελάκια, ας πούμε, το emoji. Και μετά μου έστειλε εκείνος, υποτίθεται εκείνος, ότι μη φοβάσαι, είναι παιχνίδι, σιγά. Και απαντάω, okay, πάρε το κινητό μου. Μου έρχεται μετά από 3 δευτερόλεπτα ένας κωδικός σε SMS από ένα τηλεφωνικό αριθμό που κατάλαβα μετά ότι είναι τηλεφωνικός αριθμός, γιατί απλά έβλεπα πολλούς αριθμούς, απλά είχε μπροστά ένα κωδικό. Μου ήρθε ο κωδικός, του έστειλα το screenshot και μετά από, νομίζω τώρα δεν είμαι σίγουρη, από πολύ λίγα λεπτά τέλος πάντων, ξεκίνησε όλη αυτή η τρέλα με τα μηνύματα. Αφού ο hacker πήρε τον έλεγχο του λογαριασμού της Μαρίας και ανακάλυψε κάποιες γυμνές φωτογραφίες σε συνομιλία με πρώην σύντροφό της, ξεκίνησε να την εκβιάζει, ακόμα και μέσω τρίτων λογαριασμών, πως θα τις διαρρεύσει παντού και να τη ζητάει χρήματα, αρχικά 1.000 ευρώ. Όσο δεν του τα έδινε, το ποσό άρχισε να πέφτει, φτάνοντας μέχρι τα 100 ευρώ. Εγώ τη στιγμή που πανικοβλήθηκα όταν μου ζητούσε χρήματα, θα τα έδινα γιατί φοβήθηκα. Όχι, δεν φοβάμαι, ας πούμε, για το σώμα μου ή δεν φοβάμαι να δείξω κάτι. Απλά θέλω να είναι επιλογή μου. Όταν ένιωσα ότι αυτό δεν είναι επιλογή μου, ένιωσα, εντάξει, είναι πολύ βαριά η έννοια αυτή, αλλά είναι σαν ένας διαδικτυακός βιασμός, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν έχει να κάνει με το πόσο έξυπνος είμαι ή πόσο μορφωμένος είμαι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιατί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να σου λέει ότι σε 2 λεπτά πρέπει να κάνεις 5 κινήσεις. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία ότι πρέπει να κάνω αυτό γρήγορα για να μην κλειδώσω ο λογαριασμός μου, να μην χάσω την πρόσβαση. Και αυτός ο άνθρωπος, εκτός από τις γυμνές φωτογραφίες, έστειλε και μηνύματα σαν να είμαι εγώ. Ήταν αρκετά πιστικός, δηλαδή αν δεν με γνωρίζεις πολύ καλά ή και να με γνωρίζεις, μπορεί να μην το καταλάβαινες. Ότι θέλω μια χάρη, αν μπορείς να πας στο περίπτερο, γιατί θέλω μια pay safe. Δεν έλεγα εγώ, υποτίθεται ποσό. Σε άλλους έστειλε το ίδιο, αλλά
λίγο με παραλλαγή πάλι με το ότι μου ήρθε εμένα, με το θέλω το κινητό σου και εγώ με παίζω ένα παιχνίδι στο Facebook. Κι όμως είναι αυτή η άρση των αναστολών, επειδή δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω για να διασφαλιστώ, γιατί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εκείνη τη στιγμή είναι απέναντί μου διαδικτυακά, είναι φίλος, είναι γνωστός, άρα δεν κινδυνεύω. Μπορεί από τη μία να μην το έχω συνειδητοποιήσει και τόσο ότι έχει συμβεί όλο αυτό. Έχω προσπαθήσει αυτές τις μέρες, τις πρώτες ειδικά, τις πρώτες ήμουν σαν να είχα αληθινό πένθος και πλέον απλά το έχω αφήσει γιατί θέλω να το δουλέψω μέσα μου, γιατί όντως θέλω αλήθεια να κάνω κάτι. Νιώθω πολύ πιο δυνατή και αν μπορέσω να βοηθήσω τον παραμικρό άνθρωπο, κορίτσι κυρίως, να μην ζήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή εμένα, ο κύριος σκοπός μου είναι αυτός. Να βοηθηθούν οποιοδήποτε και οποιαδήποτε και να μην τους φάνε τα λεφτά, αλλά και κυρίως να μην τους εκθέσουν.